Ο επίδοξο τηλεφόνος του Ντόναλτ Τραμπ, ο 20χρονος Τόμας Μάθιο Κρούξ, έγραψε ένα ανατριχιαστικό μήνυμα στο διαδίκτυο το οποίο υπονοούσε τα σκοτεινά σχέδια για την ημέρα που άνοιγε κατά του πρώην πρόεδρου τον ΗΠΑ στην Πενσιλβάνια. Η 13η Ιουλίου θα είναι η πρεμιέρα μου. Παρακολουθήστε την εξέλιξή της. Φέρεται να έγραψε ο 20χρονος ενόπλος στο Steam, μια δημοφιλή διαδικτυακή πλατφόρμα όπου επικοινωνούν οι παίκτες όπως μετέδωσε το Fox News αναφορικά με την απόπειρα δολοφονίας του Donald Τραμπ. Ο χρονο Κούξ είχε επίση το κινητό του εικόνε του Ντόναλτ Τραμπ καθώ και του Προέδρου Μπάιντεν και ψάχνε τι ημερομηνίε του Εθνικού Συνεδρίου των Δημοκρατικών και τη συγκέντρωση του Τραμπ στην Πενσιλβάνια, όπου τον πυροβόλησε από μια κοντινή ταράτσα, δήλωσαν πηγέ των υπηρεσιών επιβολή του νόμου στη New York Post. Οι ερευνητέ ξεψαχνίζουν τα κινητά του τηλέφωνα και τον υπολογιστή του δράστη, αναζητώντα απαντήσει για την απόπειρα δολοφονία, αλλά δεν έχουν ακόμη εντοπίσει το κίνητρο.